Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρωθυπουργέ, πριν σας δώσω το λόγο για την τριτολογία σας, με την οποία κλείνει η σημερινή σχηνοτενής συνεδρίαση, να αναφερθώ και να κλείσει έτσι στο θέμα της περίφημης, και είναι περίφημη, ΜΕΘ της Βουλής, που όλοι μαζί ψηφίσαμε, για το αν τελικά λειτουργεί ή όχι. Και επειδή δέχτηκα μία όντως ανελαίητη επίθεση από τον κύριο Πολάκη, μάλιστα μου λέει ότι λέω ανερυθρία στα ψέματα, ενώ στην εποχή μας κατόρθωμα είναι να λες ανερυθρία στα αλήθειες. Οι αλήθειες είναι η δυσκολία στην εποχή μας, όχι τα ψέματα. Τα ψέματα τα λέμε εύκολα και δεν κοκκινίζουμε όταν τα λέμε. Οι αλήθειες λοιπόν είναι το πρόβλημα. Πήρα μια επιστολή, άρα μας παρακολουθούν, από τον διοικητή του νοσοκομείου Σωτηρία, η οποία λέει τα εξής προς τον πρόεδρο της Βουλής. Θέμα σχετικά με δηλώσεις κυρίου Πολάκη. Σχετικά με δηλώσεις του βουλευτού κυρίου Πολάκη, σας γνωρίζουμε ότι οι λειτουργικές κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει το νοσοκομείο Σωτηρία έχουν ως εξής. 12 κλίνες ΜΕΘ πανεπιστημιακής πνευμονολογικής, όπου νοσηλεύονται 11 ασθενείς. 8 κλίνες ΜΕΘ ΚΑΑ, που σημαίνει Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπαρκίας, όπου νοσηλεύονται 7 ασθενείς. Αυτή τη στιγμή, 9 κλίνες ΜΑΦ, μονάδες αυξημένης φροντίδος, Κέντρου Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, νοσηλεύονται 7 ασθενείς στις 9 αυτές κλίνες, και 50 κλίνες της πολυδύναμης ΜΕΘ, όπου νοσηλεύονται, όπως σας είπα το πρωί, 15 ασθενείς, σύνολο κλινών 79, λειτουργικών, όπως μας λέει, και προστίθενται εντός του έτους, του 20 δηλαδή, επιπλέον 5 κλίνες στην ΜΕΘ πανεπιστημιακή πνευμονολογική. Με εκτίμηση, να και κάποιος που με εκτιμάει.